Εξερευνώντας το άγριο τοπίο της ηφαιστειακής πέτρας, της αποξηραμένης λάβας και στάχτης από ηφαίστεια που εξεράγησαν 20 εκατομμύρια χρόνια πριν, οδηγηθήκαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του απολιθωμένου δάσους Ιδίου, στο οποίο το νησί της Λέσβου στην ολότητά του οφείλει το χαρακτηρισμό του από την UNESCO ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παγκοσμίως γεωπάρκα, περιλαμβάνοντας μεγάλες συγκεντρώσεις απολιθωμένων δέντρων και ζώων, τα οποία σκεπάστηκαν από ηφαιστειακά υλικά και απολυθώθηκαν στη θέση τους από τότε. Από την αρχαιότητα ακόμα, ο άνθρωπος αισθάνεται δέος στο αντίκρισμα των απολιθωμάτων. Ακριβώς, θα συναντήσουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο απολιθωμένο δάσος εδώ στο μουσείο. Μας περιμένει ο καθηγητής, ένα πρόσωπο αναγνωρισμένο στον χώρο της επιστήμης. Κύριε καθηγητά, χαίρομαι πάρα πολύ. Το πιο βασικό είναι να γίνει αυτή η μοναδική κληρονομιά που διαθέτει η Λέσβος και που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως ένα παγκόσμιο γεωπάρκο, να γίνει κατανοητή στο ευρύ κοινό. Μας δίνει πληροφορίες για το πώς ήταν η ζωή στη Λέσβο, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, πριν από 20 ολόκληρα εκατομμύρια χρόνια. Τα απολιθώματα δεν μας μιλάνε απλά για τη ζωή που υπήρχε σε αυτή την περιοχή στο παρελθόν. Ουσιαστικά, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Γιατί αντιμετωπίζεται ουσιαστικά οι συνέπειες, μπορούμε να δούμε εδώ και να κατανοήσουμε, να βάλουμε το χέρι μας και να πιάσουμε τα είδη τα οποία δεν υπάρχουν πια στη Λέσβο, έζησαν στο παρελθόν και οι απόγονοί τους δεν κατόρθωσαν να επιβιώσουν μέσα από μια κλιματική κρίση. Και να σκεφτούμε τις συνέπειες της σύγχρονης κλιματικής κρίσης, την απώλεια βιοποικιλότητας, την απώλεια ειδών, φυτών και ζώων που μπορεί να συμβεί αν εμείς εξακολουθήσουμε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να λαμβάνουμε μέτρα, όπως κάναμε στο παρελθόν και δεν δώσουμε αξία στο γεγονός ότι το περιβάλλον γύρω μας έχει ανάγκη τη δική μας φροντίδα για να μπορέσει να επιβιώσει και να μπορέσουν και οι επόμενες γενιές να χαρούν έναν κόσμο ο οποίος να είναι φιλόξενος όπως είναι σήμερα το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας για μας.